Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018 η υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών με χρέη έως και 50.000 ευρώ. Οι οφειλέτες μπορούν ανάλογα με τα χρέη τους να επιτύχουν ρυθμίσεις έως και 120 δόσεων και μπορούν να ενταχθούν σε αυτές όσοι αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα για να ρυθμίσουν οφειλές προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Περισσότεροι από 710.000 Έλληνες πήραν το δρόμο της ξενιτιάς από το 2010 και μετά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας, ενώ σήμερα 4 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι αν είχαν την ευκαιρία θα αναζητούσαν τη τύχη τους εκτός Ελλάδος. Το φαινόμενο λοιπόν της οικονομικής μετανάστευσης λαμβάνει χαρακτηριστικά παγίωσης πλέον, καθώς το 9% των νοικοκυριών δηλώνει ότι είχε τη χρονιά που πέρασε ένα τουλάχιστον μέλος της οικογένειας που μετανάστευσε στο εξωτερικό για να βρει εργασία. Την ανησυχητική αυτή τάση καταγράφει πρόσφατη μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος και όπως σημειώνεται σε αυτήν, το μεταναστευτικό ρεύμα δεν φαίνεται να υποχωρεί. Την ρύθμιση, τέλη με τον μήνα που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους να τα κυκλοφορήσουν πληρώνοντας μια αναλογία του ποσού των τελών μέχρι το τέλος του έτους, σχεδιάζει να επαναφέρει σύντομα το Υπουργείο Οικονομικών. Και για φέτος θα ισχύσει ο κανόνας που προβλέπει ότι όσο περισσότεροι είναι οι μήνες που θα κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, η άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός μηνός καταβάλλεται τα 2 δωδέκατα των τελών κυκλοφορίας, για 3 μήνες τα 4 δωδέκατα, ενώ για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος του 2018 θα καταβάλλονται τα 12 του ποσού των τελών που αναλογούν στο όχημα. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη μόνο και μέσω 885,80 μονάδες καταγράφοντας απόλυση 2,38% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.